Θέλω να σας καλωσορίσω, ειδικά τους συνταξιούχους που ταξίδευσαν από την επαρχία. 5 λόγια, γιατί οι προηγούμενοι συνάδελφοι με κάλυψαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επειδή οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΗ κτλ. Θα έχουν πλεόνασμα, μειώνει την κρατική χρηματοδότηση κατά 152 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, όμως υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια στις συντάξεις μας. Το 3% είναι χαρτζιλίκι, ειδικά με τον πληθωρισμό που τρέχει σε διψήφια νούμερα, τα τρόφιμα. Για τους συναδέλφους που έχουν προσωπική διαφορά, τι να πω, τα ακούσατε και τα ζούμε. Εάν σκεφτείτε ότι οι αυξήσεις του 3% συνταξιούχους είναι 430 εκατομμύρια, ενώ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που ξέρετε ποιοι υποφελούνται από αυτά, είναι 870 εκατομμύρια. Δηλαδή, τα διπλά θα πάρουν οι εργοδότες και τα 430, τα μισά θα τα πάρουμε εμείς. Δύο λόγια για την υγεία που μας αφορά όλους. Η εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας συνεχίζεται. Τα ιδιωτικά κέντρα υγείας έχουν γίνει πιο πολλά από τις καφετέριες. Με το νέο προϋπολογισμό η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων συνεχίζεται και όποια μπαλώματα γίνονται θα καλύπτονται από τους ασφαλισμένους και όχι από το κράτος. Βλέπετε, προηγούνται άλλες δαπάνες, όπως το 3,01 του ΑΕΠ, δηλαδή 6,7 δις, για να βοηθήσουμε τους ειρηνικούς, επαναλαμβάνω, τους ειρηνικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ. Συνάδελφοι, η σκέψη μας, η καρδιά μας είναι συνέχεια στο μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης και δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το λαό. Ο αγώνας μας συνεχίζεται μαζί με τους εργαζόμενους για μια ζωή που μας αρμόζει, που την αξίζουμε. Ευχαριστώ πολύ.